ακροατή φίλη, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Master Play. Βρισκόμαστε στο Forty Loves, στις υπέροχες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με τα κλειστά γήπεδα, όπου μαζί με την Αφροδίτη Λατινοπούλου, τη γνωστή πρωταθλήτρια τένις, θα δοκιμάσουμε την Mantis 300, ένα μοντέλο από την καινούργια εταιρεία Mantis, πολύ συζητημένη, πολύ αξιολόγη και είμαστε πολύ περίεργοι να δούμε πώς θα πάει και στο γήπεδο, Αφροδίτη. Πάμε. Αφροδίτη, πώς φάνηκε η Mantis 300? Η συγκεκριμένη ρακέτα Γιάννη ήταν μια ρακέτα η οποία με εξέπληξε. Ειδικά στα χτυπήματα, τα κύρια χτυπήματα, τα οποία είναι το forehand και το backhand, τη δοκίμασα και σε σπιναριστά χτυπήματα και σε ίσια χτυπήματα. Αλλά στα ίσια χτυπήματα, στα επιθετικά δηλαδή χτυπήματα, ένιωσα ότι χτυπούσα με μια αλφα δύναμη και τελικά η μπάλα πήγαινε απέναντι και ζόριζε τον αντίπαλο πολύ περισσότερο από ό,τι φαινόταν. Πολλαπλασιάζει και την άμυνα. Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα βοηθούσε κάθε παίχτη. Γιατί σου προσφέρει μια άνεση, δεν κουράζεσαι τόσο. Και το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που, εσύ κοπιάζεις να κάνεις. Να κάνεις, ναι. Άρα λοιπόν θα ήταν μια πολύ καλή επιλογή για αρχάριου μετρίου παιδού παίχτες. Ναι, γιατί είναι εύκολη. Αυτό σου δίνει μια ευκολία και, και δεν κουράζεσαι τόσο. Οι οποίοι σιγά σιγά προσπαθούν να κάνουν λίγο πιο αγωνιστικό το παιχνίδι τους. Έτσι, να ζωρίσουν τον αντίπαλο, να ανοίξουν το γήπεδο. Είδα ότι έκανε πάρα πολύ δυνατά σερβίς με αυτή τη ρακέτα. Ναι, συνήθως όταν μια ρακέτα είναι καλή σε χτυπήματα επιθετικά, αντίστοιχα θα είναι και στα σερβίς. Δηλαδή και σε επιθετικά σερβίς. Πάνε να δεις μια ρακέτα η οποία θα μπορείς να κάνεις επιθετικά σερβίς και θα παίζεις αμυντικό παιχνίδι και θα σε βοηθάει εκεί. Συνήθως ό,τι παιχνίδι παίζεις, αντίστοιχα θα είναι και το σερβίς σου. Και αντίστοιχα και τη ρακέτα, την επιθετική θα επιλέξεις για επιθετικό παιχνίδι και επιθετικό σερβίς. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αφροδίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.masterplay.gr.